Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Στο πλανητικό σκηνικό. Τι γίνεται στο πλανητικό σκηνικό. Για πες τι γίνεται. Με βράζει και χύνεται. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η Αφροδίτη λοιπόν και ο Άρης, αυτό το αιώνιο ζευγάρι, έτσι, ζευγάρι, είναι στην τελευταία μοίρα τώρα των ζωδίων στα οποία είναι εδώ και καιρό, δηλαδή η Αφροδίτη στην τελευταία μοίρα του κρύου, ο Άρης στην τελευταία μοίρα των διδύμων. Αύριο λοιπόν, με το καλό, θα προχωρήσουν τα παιδιά, θα πάνε σε δύο άλλα ζώδια. Λοιπόν, η Αφροδίτη... Καλή τύχη. Ναι, είναι σαν να αλλάζουν σπίτι, μόνο που το σπίτι της Αφροδίτης εδώ πέρα δεν είναι σπίτι. Ο Ταύρος είναι το ζώδιο που κυβερνά, είναι βίλα. Είναι βιλάρα, παλατάκι. Δεν τίθεται θέμα. Και είναι καλό αυτό γενικότερα, γιατί εδώ πέρα η Αφροδίτη δεν θα συναντήσει, δεν θα κάνει δύσκολες όψεις. Δηλαδή, στη διαδρομή της, στο ζώδιο του Ταύρου. Και αυτή και η οικογένειά της. Δεν συναντά δύσκολους πλανήτες που θα κάνει όψεις μαζί τους, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο. Ο Άρης από την άλλη πλευρά που περνάει στο ζώδιο του καρκίνου θα τα βρει λίγο πιο σκουρά, αλλά αυτός είναι και ο θεός του πολέμου. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, τόχι. Δεν ζορίζεται πολύ. Αυτός τόχι, οι άλλοι δεν ξέρουμε αν το έχουμε. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης μπαίνει στον καρκίνο αύριο. Σήμερα λοιπόν, πριν βγουν από αυτά τα ζώδια, συναντώνται, κάνουν μία όψη εξαγώνου. Το οποίο, τέλος πάντων, θέμα, το εξάγωνο γενικά είναι μία όψη που έχει δυνατότητες, δίνει ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά, η Σελήνη εξακολουθεί να είναι στο ζώδιο της Παρθένου, άρα δίνει ένα πρακτικό τόνο στην ημέρα και μια και περισσότερη σημασία και έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και από αύριο θα έχουμε να λέμε πολύ σημαντικά, γιατί όταν οι πλανήτες αλλάζουν θέση και μένουν για διάστημα έχουμε να πούμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τους κρυούς. Τελευταία μέρα η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Η αλήθεια είναι ότι και να γκρινιάξετε ότι δεν την απολαύσατε όσο θα θέλατε, θα την καταλάβω αυτή την γκρίνια και θα σας δικαιολογήσω, γιατί ναι, μεν ήταν στο ζώδιό σας. Από την άλλη πλευρά είχε να τα βάλει με πολλούς. Είχε να τα βάλει με Κρόνους, Πλούτονες, δηλαδή δεν ήταν στην καλύτερη της φάση. Παρ' όλα αυτά, κάτι δίνει η Αφροδίτη, αν μη τι άλλο. Αυτό λοιπόν που έχω να πω για τους κρυούς, για τη σημερινή μέρα συγκεκριμένα, επειδή είστε αυτά τα παιδιά που ξεκινάτε πάντα με ενθουσιασμό κάτι, αλλά στην πορεία, και αφού ξεκινήσει αυτό το κάτι με τον ενθουσιασμό, αρχίζετε να βαριέστε λίγο, να μην θέλετε να ολοκληρώσετε αυτό που ξεκινήσατε, στην πορεία δηλαδή κάπου μπορεί και να το χάνετε. Η σημερινή μέρα είναι από αυτές που θα πρέπει να ασχοληθείτε, να δώσετε δηλαδή προσοχή στο να ολοκληρώσετε κάτι το οποίο μπορεί να έχει ξεκινήσει, είτε αυτό μπορεί να είναι μια συζήτηση που αφήσατε στη μέση σε ένα θέμα σημαντικό στη ζωή σας, είτε αυτό έχει να κάνει με κάτι πιο πρακτικό, κάτι το οποίο ξεκίνησε και πρέπει να του δώσετε ενέργεια να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε αυτό το πράγμα τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα σε σχέση με τις ημέρες που έρχονται έχει λιγότερα εμπόδια και λιγότερα προβλήματα. Άρα αξιοποιήστε την στο έπακρο. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Λοιπόν, θετική είναι η σημερινή ημέρα. Ακόμη πιο θετικά βέβαια θα είναι τα πράγματα από αύριο. Αγαπητοί Ταύροι, κακά τα ψέματα, η Αφροδίτη θα περάσει το δικό σας ζώδιο από αύριο, άρα έχει να σας δώσει. Σήμερα κάνει αυτό το εξάγωνο, είναι από τις μέρες που μπορείτε να ασχοληθείτε περισσότερο τόσο με την προσωπική σας ζωή, όσο και με τα δημιουργικά σχέδια που μπορεί να έχετε. Είναι μια καλή μέρα και για να έχετε περισσότερη έμπνευση και για να δείτε λίγο πιο δημιουργικά ακόμα και μια δουλειά που μπορεί να την κάνετε και να μην είναι, πώς το λένε, να της δώσετε μια άλλη διάσταση, έναν άλλον αέρα. Είναι μια καλή μέρα να συζητήσετε, αν έχετε κάποια ιδέα, γενικότερα να κάνετε συζητήσεις με συνεργάτες, με ανθρώπους που μπορεί να έχετε κοινούς στόχους. Γενικώς είναι από τις θετικές μέρες της εβδομάδας και έρχονται και καλύτερες. Η γεννημένη τις τελευταίες μέρες όμως, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου, θα πρέπει να τις αξιοποιήσετε αυτές εδώ πέρα τις ημέρες και μέχρι την Παρασκευή, γιατί αν θυμάστε καλά, που το λέγαμε και χτες, πάμε για μία πανσέλινο που σας αφορά, εσάς που έχετε συνέφλια
τώρα, αυτές εδώ τις ημέρες. Άρα θέλετε λίγο πιο. Θέλετε λίγο πιο σταθερές συνθήκες στη ζωή σας και περισσότερη εύνοια τώρα, λοιπόν. Πάμε να δούμε διδύμους. Μπορώ να πω κάτι από τον Μανούλο Μασρίτη? Λέει: καλημέρα, Κατερίνα. Κατερίνα, μου πες περαστικά στο γιο μου τον Στέφανο που είναι άρρωστος και σας βλέπει και σας αγαπά πολύ. Είστε τόσο θετικοί άνθρωποι, μόνο καλό θα του κάνει. Περαστικά πολλά. Περαστικά, Στέφανε. Περαστικά στο δικό μας Στέφανο. Ναι, και στο δικό λοιπόν, μας. Έτσι. Πάμε να δούμε διδύμους. Σημερινή μέρα βρίσκει την, ουσιαστικά τον Άρη στην τελευταία μοίρα του ζωδίου σας και την Αφροδίτη στον Κρυό. Ερωτικές και φιλικές σχέσεις είναι αυτές που μπορεί να σας απασχολήσουν περισσότερο. Είναι μία από τις μέρες όμως, επειδή ο Άρης είναι στο δικό σας ζώδιο, που μπορεί να γίνετε λίγο πιο πιεστικοί με τους άλλους, κυρίως εσείς που έχετε γενέθλια τις τελευταίες μέρες του ζωδίου. Γι' αυτό θα έλεγα, προσπαθήστε να αποφύγετε είτε εντάσεις, καυγάδες, για ψιλουπίδημα, δηλαδή να πιάνεστε από κάτι με, χωρίς να υπάρχει τώρα πολύ σοβαρός λόγος να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, αποφύγετε το. Από αύριο, ούτως ή άλλως, φεύγοντας ο Άρης από το ζώδιό σας, θα αρχίσουν τα πράγματα να εξομαλύνονται αρκετά και να σταματήσει αυτή η περίοδος νευρικότητας και άγχους που μπορεί να είχατε. Που το έχετε ούτως ή άλλως, την νευρικότητα και το άγχος, είναι ένα πράγμα, πώς να σου πω, που είναι συνώνυμο του ζωδίου, αλλά όταν υπάρχουν και πιο πιεστικές συνθήκες, αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Έτσι λοιπόν, από αύριο, για τους διδύμους, ξεκινά μια πιο ελεγχόμενη περίοδος, να το πω, και σε ό,τι έχει να κάνει με το νευρικό σας σύστημα και χωρίς ιδιαίτερα ευτράπελα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σημερινή μέρα όχι αρνητική, λίγο κουραστική και σας είπα, θέλει μια προσοχή στις σχέσεις. Πάμε να δούμε καρκίνους. Σε λατρεύουν οι άνθρωποι εδώ, γράφουν τρομερά πράγματα. Και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ. Για τους καρκίνους, αυτό που θα σας συμβούλευα τη σημερινή μέρα είναι να μην μεταφέρετε ουσιαστικά το στρες που μπορεί να έχετε, το άγχος που μπορεί να έχετε στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή το αντίθετο, αντίστροφο, δηλαδή από το χώρο εργασίας κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν εκεί, κάποιες αγωνίες που μπορεί να έχετε, να τις μεταφέρετε στο σπίτι. Μερικές φορές μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι και δεν λέω ότι οπωσδήποτε κάνουμε εντάσεις ή καυγάδες τέλος πάντων, αλλά μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας κάτι, είμαστε στη δουλειά, έχουμε στο μυαλό μας ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είτε με το σπίτι μας, είτε με την οικογένειά μας, με τον σύντροφό μας και είναι, μας μιλάει ο άλλος και είμαστε κάπου χαμένοι. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στην αντίστροφη περίπτωση. Σημερινή μέρα λοιπόν χρειάζεται να είστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, αυτό λέω, είτε στη μία κατάσταση είτε στην άλλη και να μην κάνετε αυτό το παιχνίδι που μεταφέρετε είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι τα προβλήματα της άλλης πλευράς. Από αύριο, σημερινή μέρα παρόλα αυτά, μολονότι υπάρχει αυτή η συμβουλή για περισσότερη συγκέντρωση, είναι αρκετά θετική μέρα. Από αύριο, μπαίνοντας ο Άρης στο δικό σας ζώδιο, νομίζω ότι θα αρχίσετε να το καταλαβαίνετε οι γεννημένοι τον Ιούνιο και από την αυριανή μέρα κιόλας, αρχίζει μια μεγαλύτερη πίεση. Αρχίζουν πιο έντονοι ρυθμοί και λίγο τα πράγματα που τέλος πάντων δεν τα κοντρολάρουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή βγαίνουν πράγματα που μας ρίχνουν εκτός προγράμματος ή εκεί πέρα που περιμέναμε κάτι μπορεί να βγαίνει κάτι άλλο. Δεν λέω ότι είναι κακό διάστημα, παραγωγικό είναι, αλλά σίγουρα δεν θα έχετε τα πάντα υπό έλεγχο όπως μπορεί να τα έχετε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, σημερινή μέρα είναι θετική με την έννοια ότι γράφουν, είσαι ο αντετοκούμπο της αστρολογίας. Εντάξει. Ο αντετοκούμπο. Okay. Τέλεια. Το ξώτησε και ο αντετοκούμπο. Respect. Εντάξει, να τα λέμε και αυτό. Λοιπόν, για τους λέοντες λοιπόν, σημερινή ημέρα, αυτό το εξάγωνο Άρη Αφροδίτης είναι θετικό για το δικό σας ζώδιο, είναι θετικό για ό,τι έχει να κάνει με μετακινήσεις, με συμφωνίες, με το να οργανώσετε κάτι που μπορεί να αφορά ένα ταξίδι, κάτι που μπορεί να αφορά το μέλλον σας γενικότερα, μπορεί να αφορά τις σπουδές σας, να αφορά ένα επαγγελματικό σχέδιο. Απλά αυτό που χρειάζεται είναι να δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια, σε αυτά που λέτε, σε αυτά που γράφετε ή υπογράφετε. Η Σελήνη στην Παρθένο, πάνω απ' όλα, αυτό απαιτεί. Να είμαστε πολύ
συγκεντρωμένη, πολύ προσεκτική, κυρίως όταν πρόκειται να υπογράψουμε ή να γράψουμε κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να υπάρχουν, δεν πρέπει να έχουμε κάνει λάθος. Δεν είναι κακή μέρα, αντιφέτως είναι θετική η σημερινή μέρα, αξιοποιήστε την και νομίζω ειδικά οι γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου ότι μπορεί να έχετε και κάτι ευχάριστο που μπορεί να συμβαίνει αυτές εδώ πέρα τις ημέρες, είτε αφορά, είτε αφορά επαγγελματικά κτλ. Πάμε να δούμε Παρθένους. Πάμε. Λοιπόν, σημερινή μέρα είναι μία από τις θετικές για να πάρετε μια απόφαση, να ασχοληθείτε με προσωπικά σας θέματα επίσης ή να ασχοληθείτε με τα οικονομικά, όμως πρέπει να προσέξετε να αποφύγετε διαφωνίες είτε με το σύντροφό σας, είτε με ένα συνεργάτη, με έναν άνθρωπο δηλαδή που μπορεί να έχετε κοινά οικονομικά και κοινούς στόχους, γιατί μπορεί να προκύψει εκεί πέρα η αφορμή για να πάει η κουβέντα κάπου αλλού και να έχετε θέματα. Αποφύγετε μια τέτοια δηλαδή συζήτηση, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου. Άρα εσείς μπορεί να έχετε ένα μεγαλύτερο εκνευρισμό ή μπορεί για ψιλοπίδημα να αρπάζεστε λιγάκι. Αφήστε τέτοιες κουβέντες να τις κάνετε από αύριο και έπειτα, που όπως σας υποσχέθηκα και χτες, ξεκινούν πολύ καλύτερες προδιαγραφές για το δικό σας ζώδιο. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, σημερινή μέρα χρειάζεται μια προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου και έχετε απέναντί σας την Αφροδίτη, άρα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα ή μπορεί ο τρόπος με τον οποίο κάτι διεκδικεί η άλλη πλευρά, είτε είναι συνεργάτες είτε είναι ο σύντροφός σας, να σας φαίνεται κάπως ότι παραμερίζει ίσως τις δικές σας ανάγκες, να πάρετε δηλαδή πολύ προσωπικά μία συμπεριφορά ή μία κατάσταση και να αντιδράσετε είτε επιθετικά είτε να αντιδράσετε ανταγωνιστικά. Γι' αυτό λοιπόν λίγο ψύχρεμα σήμερα, κυρίως η γεννημένη τέλος του ζωδίου. Και προσοχή λίγο περισσότερο σε αυτό που λέμε ψυχοσωματικά. Δηλαδή είναι μία από τις μέρες που μπορεί να σας καταβάλει το άγχος και να μην μπορέσετε τελικά να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η μέρα. Πέρα από αυτό όμως, δεν θεωρώ κακή τη σημερινή μέρα για τους περισσότερους, με εξαίρεση τους γεννημένους τελευταίες μέρες που μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα, για τους υπόλοιπους ζυγούς δεν είναι αρνητική ημέρα. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Ασί και ο Καναδάς ξαγρυπνάει για να σε παρακολουθήσει. Α, βέβαια, ξαγρυπνάνε αυτοί. Σωστά. Τι ωραίο. Τα φιλιά μας στον Καναδά. Πολλά φιλιά. Τελικά δεν είσαι ο Ντετοκούμπο, γράφανε Έλλη ο Τζόρνταν. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει. Ο Τζόρνταν δεν θυμάμαι τη ζώδιο, είναι Έλλος. Πια πόσα να θυμάμαι και δεν έχει σημασία, ο Τζόρνταν ήταν από μόνος ήταν από μόνος του. Ο ζωδιακός. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, εξάγων Αφροδίτης Άρη. Όσοι έχετε γεννηθεί στο τέλος του ζωδίου, προσέξτε λίγο αυτή την όψη, γιατί ενώ φαίνεται θετική, μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, μια περίεργη κατάσταση δηλαδή, στις επαγγελματικές σας σχέσεις, στο περιβάλλον της δουλειάς, χωρίς δηλαδή απαραίτητα να συμβαίνει κάτι σημαντικό, για πολύ χαζούς λόγους, να το πω έτσι, να αρπαχτείτε ή να πάρετε προσωπικά μια κατάσταση, να πάρει ο άλλος προσωπικά μια κατάσταση και να υπάρχει έτσι μια περίεργη ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, είναι μια δημιουργική όψη, δηλαδή, τα πάντα, όπως έχουμε πει, είναι ενέργεια. Εξαρτάται τι την κάνεις αυτή την ενέργεια. Αν λοιπόν αυτή την ενέργεια του εξαγώνου Αφροδίτης Άρη προσπαθήσετε να το κάνετε κάτι δημιουργικό, μπορεί να σας βγει κάτι που να είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Αν τώρα αναλωθείτε στο να ποιον θα περάσει και ποιος τέλος πάντων λέει κάτι σωστότερα από τον άλλον ή κάνει καλύτερα από τον άλλον, αναλωθείτε δηλαδή σε ανταγωνισμούς, εκεί πέρα ναι, χαλάτε αυτή την όψη και δεν την αξιοποιείτε όπως πρέπει. Χωρίς να είναι οι επόμενες ημέρες για σας αρνητικές, θέλω μόνο να έχετε στο μυαλό σας οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο, επειδή από την Παρασκευή και μετά έχουμε την Πανσέλινο στο ζώδιό σας, καλό είναι ό,τι μπορείτε να κάνετε, είτε είναι συζήτηση, είτε είναι κάτι σημαντικό, ένα ξεκίνημα, οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας και χρήζει έτσι μιας, ας πούμε, ευνοϊκής συγκυρίας,
κοιτάξτε μέχρι την Παρασκευή. Μην το αφήσετε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τοξότες. Άση, είσαι το αφάβγασμα των αστρολόγων. Μπράβο, 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 τοξότες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τοξότες, που αυτές εδώ πέρα, η σημερινή όψη είναι από τις θετικές. Βέβαια, γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου, θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί αυτός ο Άρης είναι απέναντί σας. Όσο θετική και αν είναι η όψη που σχηματίζει με την Αφροδίτη, δεν πάβει να είναι σε αντίθεση με εσάς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν, να βιώσετε μια ένταση, είτε αυτή προέρχεται από το σύντροφό σας, ή μπορεί να προέρχεται και από τα παιδιά σας, εσείς που είστε γονείς, και θα πρέπει να λειτουργήσετε λίγο σαν κυματοθράφστης, έτσι. Ούτως ή άλλως αυτό κάνουν οι γονείς. Αλλά είναι μία από τις μέρες που παίζει πάρα πολύ αυτό το σενάριο, δηλαδή να υπάρχει μια διένεξη είτε με το τέρι σας, είτε με κάποιο σας παιδί, αν ξαναλέω μπορεί να είστε γονείς. Προσοχή, οι γεννημένοι μετά τις 17 Δεκεμβρίου, τέλος του ζωδίου, στη σημερινή μέρα. Από αύριο τα πράγματα θα αρχίσουν να εξομαλύνονται. Θα τα πούμε βέβαια αύριο που περνάει ο Άρης τον καρκίνο και που τέλος πάντων δεν θα είναι τόσο δύσκολα για σας. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Λοιπόν, σημερινή μέρα, από τη μια πλευρά είναι τα θέματα της καριέρας, από την άλλη πλευρά είναι τα θέματα της οικογένειας. Σε πρώτο πλάνο όλα αυτά, το ένα τραβά την προσοχή σας από το άλλο. Παρ' όλα αυτά, σημερινή ημέρα θεωρώ και για σας ότι είναι από τις θετικές για να κάνετε μακροπρόθεσμα σχέδια, γενικώς για να δείτε έτσι στη λεπτομέρειά τους πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για σας, είτε αφορούν σπουδές, είτε τη δουλειά, είτε ακόμα και τα θέματα του σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι από αύριο το βραδάκι και έπειτα θα περάσει ο Άρης τον καρκίνο, άρα θα ξεκινήσει μια πιο απαιτητική περίοδος και σίγουρα που θα δοκιμάσει λίγο περισσότερο και το νευρικό σας σύστημα και την καθημερινότητά σας. Άρα κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε τώρα τη σημερινή ημέρα όσο μπορείτε και τα λέμε και αύριο. Πάμε να δούμε υδροχόους. Πεθαίνω για αυτό το βλέμμα. Λοιπόν, για τους υδροχόους, σημερινή μέρα όχι αρνητική. Μάλιστα θα μπορούσε να υπάρχει και μια ευχάριστη είδηση για εσάς που έχετε γενέθλια στο τέλος του ζωδίου και εσείς είστε που πρέπει ούτως ή άλλως είτε έχετε μια ευχάριστη είδηση είτε δεν την έχετε μέχρι την Παρασκευή να κοιτάξετε να βάλετε τα σημαντικά και τα δύσκολα και να μην τα αφήσετε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί η Πανσέλινος εσάς θα επηρεάσει πιο πολύ, άρα καταλαβαίνετε ότι κάνουμε, προβλέπουμε τέλος πάντων και δεν βάζουμε ζόρια και δύσκολα μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας. Σήμερα θεωρώ ότι μέρα εξαιρετική λοιπόν για εσάς. Κοιτάξτε να την αξιοποιήσετε και αξιοποιήστε την και στα οικονομικά. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Και για εσάς. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Και έχουμε και ένα ηχθή καλεσμένο σήμερα. Είναι ηχθείς. Είναι ηχθείς. Και ξέρεις πώς το κατάλαβα. Πώς το κατάλαβα. Γιατί όταν ρωτήσαμε την ημερομηνία γέννησής του, μας είπε ότι είναι κρυός. Άννα! Είναι φοβερό το λέω. Και έχω βγάλει ένα άλλο οροσκόπιο, όπως καταλαβαίνεις, στην εκπομπή. Και μου γράφει μια κοπέλα, μα τα γενέθλιά του τα γιόρτασε στο Facebook. Και ήταν η τούρτα, ξέρω εγώ, με τα κεράκια, το Μάρτιο. Άλλο μόνο ένας ηχθείς. Φυσικά. Παντελή, γεια σου ρε Παντελή μας. Παντελή, έχει κάτι από εκεί? Εντάξει. Παρακαλώ. Είναι εγκουλή κάτι από εκεί? Εγκουλή. Όχι, εγκουλή. Εδώ παίζει να είναι κουλή. Παίζει να είναι. Λοιπόν, για τους ηχθείς, τα οικονομικά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο με αυτή την όψη που έχουμε σήμερα. Είναι μία μέρα που είναι απαιτητική για εσάς, είναι όμως η τελευταία μέρα που είναι τόσο απαιτητική για το δικό σας ζώδιο. Από αύριο που ουσιαστικά φεύγει ο Άρης από τους διδύμους, ξεκινάει μια πιο ήπια περίοδος, φυσικά και θα το αναλύσουμε την αυριανή μέρα, αλλά ουσιαστικά κλείνει με αυτήν την όψη εδώ πέρα ο Άρης μία περίοδο που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα, που μπορεί να σας ζόρισε με πολλούς και ποικίλους τρόπους, άρα τουλάχιστον τα πράγματα αρχίζουν να έχουν έτσι μία, να είναι πιο ομαλά και πιο ελεγχόμενα στην καθημερινότητά σας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξεκινάει και μια πολύ ωραία περίοδος για τα ερωτικά σας από αύριο, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Όλα καλά γενικά. Άση, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι. Κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα τώρα, σε αυτό το σημείο, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα,